προτού εισβάλλουν στην εκκλησία, φρόντισαν να κόψουν το ρεύμα, φοβούμενοι μήπως και υπάρχει συναγερμός. Ήρθαν λοιπόν εδώ στο Κουβούκλιο, έβγαλαν τις ασφάλειες, σιγουρεύτηκαν ότι δεν υπάρχει ρεύμα και τις τρεις, και στη συνέχεια έσπασαν με λωστό το παράθυρο, μπήκαν μέσα, ωστόσο βρήκανε χρηματοκιβώτιο πολύ δυνατό και δεν κατάφεραν να το ανοίξουν. Άφησαν όμως πίσω τους μεγάλες φθορές στην εκκλησία. Ένα άτομο δεν νομίζω να ήταν, διότι η δουλειά ήταν οργανωμένη. Πήγαν και κατεβάσαν το γενικό του ρεύματος. Δεν είχε ρεύμα η εκκλησία. Και τώρα πριν 10 λεπτά το διαπιστώσαμε. Σπάσαν το παράθυρο από εκεί πέρα με σίδερο λωστό. Πρέπει να φορούσαν και γάντια, διότι όπως μας είπε η σήμανση που έφυγε μόλις λίγο και η αστυνομία, δεν έχουν αφήσει αποτυπώματα. Και είδαμε αυτές τις υλικές ζημιές. Σπάσαν το παγκάρι. Ό,τι βλέπετε, εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Είχε χρήματα μέσα το παγκάρι? Ελάχιστα, διότι με αυτή την οικονομική δυσπραγία τα οικονομικά των εκκλησιών έχουν πέσει πάρα πολύ. Δεν πήραξαν τίποτα από τον υπόλοιπο ναό, δεν πήραν καμιά εικόνα. Η ιερά συσκεύη, αν και οι εικόνες μας δεν είναι παλές για να έχουν κάποια ιστορική αξία ή οικονομική αξία, δεν έχουν πειράξει τίποτα. Μόνο εδώ, υλικές ζημιές. Για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο θέλει 4 κλειδιά. 2 κλειδαριές εδώ πέρα, ένα μεγάλο και άλλος ξέρει τον αριθμό εδώ πέρα. Δεν ανοίγει τόσο εύκολα. Εδώ και η επιτροπή, πρέπει να πούμε όλη η επιτροπή για να ανοίξει το κουτί. Οπότε δεν πήραν τίποτα. Άτομα, να, όχι, όχι. Δεν το ανοίξανε. Προσπάθησαν, αλλά είναι υλικές ζημιές το πρόβλημα. Βλέπουμε όμως ότι είχατε και δραχμές, τις οποίες δεν τις άγγιξαν. Τη δραχμή τι θα την κάνουν, μόνο αν επανέλθει η Ελλάδα στη δραχμή, τότε θα τα πάρουν και αυτά. Είπε ο Χριστός να συγχωρούμε ακόμη και τους εχθρούς μας. Και αυτούς που μας κατέστρεψαν και μας έκαναν υλικές ζημιές, τους συγχωρούμε. Και ευχόμαστε καλή μετάνοια. Να έχουν τη χάρη του Θεού πλούσια και του Αγίου Νεκταρίου. Να είναι καλά. Χάλια διόρθωτα. Τι θα γίνουμε, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. Είναι ότι φτωχαίνει ο κόσμος, είναι αλλοδαπή, τι είναι. Φτωχαίνει, ασφαλώς αλλοδαπή θα είναι. Αλλοδαπή θα είναι ασφαλώς, γιατί έχει τόση ξενολογιά μαζευτεί και εδώ στο Φαγεράκι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι θα γίνει, ότι φτωχάναμε, φτωχάναμε. Και θα γίνουμε και χειρότερο ακόμα, έτσι που τα κάνουν τα πράγματα. Από εδώ και πίσω εδώ είναι συχνά τα φαινόμενα.